έγραφε τίποτα. Αλλά γέλασα, ρε παιδιά, να σας πούμε ότι έχω γελάσει. Με τον προπονητή της ομάδας της Αϊτχόβεν. Θα νικήσουμε, λέει, στην Ολλανδία 2-0. Ρε φιλαράκο, μιλάς εσύ για 0 με αυτή την ομάδα. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, η ομάδα του... προχτές το παίξαμε με τη Φέγενορντ, την περασμένη Πέμπτη δηλαδή. Από άλλο πλανήτη. Μας αδίκησε η μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Και στον γκολ που φάγαμε, που χτύπησε πάνω στον Παπαστοδόπουλο, και από το 80 έως το 90, 7 τελικές έπρεπε να μπουν τουλάχιστον 2. Δηλαδή ένα σκορ 6-2, 7-2, ό,τι σας λέω. Για έτσι ήταν αυτή η ομάδα. Μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη. Δεν έχουμε βρεθεί από τότε, καθώς τα λέμε και τώρα μαζί. Πολύ μεγάλη μπάλα Ολυμπιακός. Και ήταν και άτυχος σε πολλές περιπτώσεις. Ο Ελ Αραμπί, νομίζω, εκεί που έβαλε το τρίτο γκολ, ξεκλείδωσε την ομάδα. Και αν ο Καμαρά ήταν λίγο πιο ομαδικός, στο πρώτο ημίχρονο θα πήγαινε 4 γκολ, 5, ούτε θυμάμαι πώς. Λοιπόν, είμαι πολύ αισιόδοξος για αύριο. Η ομάδα μας δεν θα πάει να κρατήσει το... να παίξει για να... θα παίξει επιθετικά. Θα παίξει για να νικήσουμε. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός συνέχεια. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και... βέβαια, με χαλάει λίγο σε ό,τι αφορά μετά το αυριανό παιχνίδι που θα προκριθούμε. Δευτέρα παίζουμε στο Βόλο. Ακούσα τώρα ότι η ΕΠΟ αυτή που είναι ανθέληνες όσοι τη δίκουν, το υπογράφω εγώ. Τι έχουν κάνει. Δευτέρα παίζουμε με το Βόλο. Δηλαδή, Πέμπτη αύριο, Δευτέρα με το Βόλο. Μπράβο. Πρώτη του μήνα, έτσι. Στις 4 παίζουμε τη ρεβάνς με τον Άρη του Χαριλάου. Πέμπτη. Ωραία. Μετά από 2 μέρες πάλι, 3, την Κυριακή με τη Λαμία Καραϊσκάκη. Και την Πέμπτη παίζουμε το επόμενο ευρωπαϊκό. Βιάζομαι. Δεν βιάζομαι καθόλου. Έτσι θα γίνει. 11 Μαρτίου παίζουμε την επόμενη ομάδα στο UEFA. 11 Μαρτίου και στις 14 με τη Λαμία... όχι με τη Λαμία, νομίζω με τη Λάρισα. Στη Λάρισα. Μπράβο, ΕΠΟ. Ωραία τα φτιάχνεις. Προσπαθείτε να μειωθεί η διαφορά από τον δεύτερο. Είναι 11, 12, 13 πόσο είμαστε. Ο μόνος που κρατάει αποστάσεις, παιδιά, από εμάς είναι ο Παναθηναϊκός. 17. Να μην ξεχάσω να πω καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό. Εμείς παίζουμε με τη Φέγερντ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άγιαξ. Της Ηπείρου. Έτσι δεν είναι την ομάδα των Ιωαννίνων. Ή κάνω λάθος. Να μην λέτε ότι είναι ψέματα. Εύχομαι να προκριθεί. Αυτό το λέω με όλη μου την καρδιά. Για να παίξουμε μαζί. Γιατί μεγάλη γλώσσα βγάλατε. Και μόλις έλειωσε το χιόνι, σας πιάσαν τα δάκρυα. Είστε ένα μπουρδέλο, ρε. Ολυμπιακός, εκείνο τον αγώνα που λέτε ότι κάνατε, που πανηγυρίζατε. Τον Διούδη δεν είδα να πανηγυρίζει τα δύο επόμενα, Γιάννενα και Αγρίνιο. Είχε το μυαλό του στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε τη Φέγενορντ, τι είδατε έναν Ολυμπιακό. Τον είδατε, έτσι δεν είναι. 4-6. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε με τα Γιάννενα. Να έχουμε 3 παιχνίδια. Γιατί λέτε τώρα 1-1 είμαστε. Όντως, είμαστε 1-1. Μία νίκησα εγώ καλά. Οκ, 1-1. Να έχουμε άλλα 3. Να πάει πάλι 1-4. Ή 4-1. Πάντως, ίδιο σκορ θα είναι. Θυμάστε πολύ καλά το 1-4. Που έπρεπε να αυτοκτονήσετε εκείνη την ημέρα. Όχι στην πραγματικότητα. Σε ό,τι άλλο θέλετε.
Εντάξει, είμαστε βαζέλια. Κάθεστε καλά σε καναπέ. Πήρατε καινούριο. Γιατί ο Ολυμπιακός από πέρυσι συνεχίζει. Εκτός από 15 μέρες τον Αύγουστο, ο Ολυμπιακός είναι δύο χρόνια περίπου. Οι παίκτες του Ολυμπιακού παίζουν στη συνέχεια. 18-17 μήνες. Δεν θα ασχοληθώ εδώ με σας. Έδωσα όμως, σας ευχήθηκα όμως να προκριθείτε. Περιμένω όμως να τα λέμε όλα. Δεν το είπα καλά. Εύχομαι να προκριθείτε, αλλά μόνο αν παίξετε μαζί μας. Αν είναι να πάω να χάσετε από άλλους, δεν θέλω να προκριθείτε. Καταλάβατε. Εντάξει, ξέρει ο Γραμμένος να κάνει την κλήρωση. Είχαμε βάλει τον ΠΑΟΚ να παίξει μαζί μας. Ή την ΑΕΚ. Μάλλον εσάς θα βάλει. Λοιπόν, αν είναι να παίξουμε τον επόμενο γύρο μαζί, μακάρι να βάλετε 10 γκολ. Στην προθέρμαση. Γιατί κι άμα βάλετε ένα, πολύ θα σας είναι. Ένα μπουρδέλο είστε. Ρε εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Τέλος πάντων, καθίστε στο καναπέ προσωρινά για αύριο, γιατί την άλλη εβδομάδα μήπως πάρετε κανένα πιο μεγάλο. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με εσάς, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος η Λαμία με μείον 12 παίχτες. Είναι τα μάτς που είπε η Λάουρα. Πώς τα είπε τώρα, δεν θυμάμαι. Η Λάουρα πώς τα είπε, παίζουμε ντέρμπι κάθε Κυριακή. Ο Γκαρσία το είπε, δεν θυμάμαι. Ένας από τους δύο το είπε. Μαζί πάνε. Λοιπόν. Εμείς Ευρώπη και εσείς... Ξέρετε τι, μην το λέω παλιά, το λέγαμε. Ψάξτε να βρείτε τη λέξη που θέλω να πω. Πέμπτος Ολυμπιακός στον πλανήτη Γη. Σε πρωταθλήματα. Και οι ομάδες που το... Εντάξει, που είναι Ολυμπιακός από το 2020. Μέχρι το 2000, από το 2000 μέχρι το 2020, όχι 21, 20, έχουμε πάρει 17 πρωταθλήματα. Και μας περνάει μια ομάδα, ρε παιδιά, γέλαγα όταν τη διάβασα. Μια ομάδα από τη Μολδαβία, εντάξει, η Σέριφ, πώς τη λένε, μια ομάδα από το Γιβλαντάρ, αν είναι δυνατόν. Η Γιβλαντάρ, πώς τη λένε, η Λίκορ. Γελάει ο κόσμος. Αλλά από κάτω από αυτές τις ομάδες, Ολυμπιακός δηλαδή, όλες οι ομάδες της Ευρώπης, όλες! Η Μπάγερ, παράδειγμα, έχουμε πάρει εμείς 17, έχει πάρει 14. 2000, από το 2000 έως το 2020. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα, έτσι, ναι, την ξέρετε προσωπικά από τις σίτες που έχετε υποστεί από τον Ολυμπιακό. Πονάνε οι πλατούλες σας και ας λέτε ό,τι θέλετε. Από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Λοιπόν, επειδή έχω και μια μεγάλη... Πάντα όταν παίζει Ολυμπιακός, παιδιά. Για μας Ολυμπιακούς είναι ιερό. Έχουμε την αγωνία να αρχίσει το παιχνίδι. Δεν ασχοληθώ ιδιαίτερα με εσάς. Το παιχνίδι είναι στις 10. Τώρα είναι 12. Έχουμε ακόμα... Πόσες ώρες είναι. 22. Λοιπόν, 22 ώρες, ε. Πόσα λεφτά να είναι, ρε. Τέτοια, εμένα με πιάνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο παπάς σας και ο γαμιάς σας. Να τα λέμε όλα. Είναι μια εκπομπή που την έχει δει όλη η Ελλάδα. Αυτή την εκπομπή. Έχουν περάσει από εδώ και ο Αλέκος και ο Δημήτρης, τώρα τελευταία με τον Άκη, τώρα τελευταία, πολλά χρόνια, με το κουμπαράκι μου.
Όλη η Ελλάδα έχει δει την εκπομπή αυτή. Εδώ και 21 χρόνια. 20. Στα 21 πάμε. Γιατί λέει μόνο αλήθειες. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε κανένα Ολυμπιακό. Όποιος ΠΑΟΚτζής θέλει να πάρει τηλέφωνο θα μου εξηγήσει τι γίνεται εδώ. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Γεια σου, Τάκη. Εγώ βασικά Αστέρας Τρίπολης είμαι, Δημήτρης από Κορυδαλλό. Αστέρας Τρίπολης, Mm-hmm. Κολοκοτρώνεις δηλαδή. Για αύριο. Κολοκοτρώνεις δηλαδή, Ναι, κολοκοτρώνεις. Ναι, ρε γίγαντα, ο Θόδωρας ο κολοκοτρώνεις. Για πες. Εντάξει, έχουμε έτσι καλή ομαδίτσα φέτος, πάμε για play-off. Καλή επιτυχία έχουμε αύριο. Ευχαριστούμε, εντάξει, φίλε. Κοίτα, το παραδέχομαι ότι είστε καλύτερη ομάδα φέτος, μακράν. Γιατί πέρυσι δεν ήμασταν, πέρυσι. Πέρσι. Και πέρσι ήσασταν, ναι. Ναι. Λοιπόν, τα μίσα από πιο παλιά, να είσαι καλά φιλαράκο, μακάρι να πας Ευρώπη. Α, αυτό ήθελα να σου πω τη γνώμη σου, αν πιστεύεις ότι μπορούμε να πάμε. Κοίτα, μήπως σε φάνε η τριάδα αυτή, δηλαδή. Σαν ομάδα σε κάτω από τον Παναθηναϊκό, να τα λέμε όλα. Αλλά μήπως σε φάει ο Παναθηναϊκός με τη συμμαχία της ΕΠΟ και της διαιτησίας. Εκεί να έχετε το μυαλό σας. Το ξέρω, γιατί σε κάποια μάτια έχουμε αντικειθεί και όλες από τη διαιτησία. Τώρα... Σε ποιον αγώνα? Στην Τούμπα. Α, ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, θυμήθηκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, εντάξει, παίζουμε με ΠΑΟΚ. Πού παίζετε τώρα? Τρίπολη με ΠΑΟΚ, έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, κοίτα, και ο ΠΑΟΚ αντικειμενικά, εντάξει, δεν είναι φέτος όπως είναι ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και αυτός πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έχει αρκετά καλή ομάδα. Πού την είδες, ρε φίλε, την πολύ καλή ομάδα? Πήγε καλά στην Ευρώπη? Όχι. Περίμενε. Περίμενε, ρε φίλε μου. Τι καλή ομάδα, ρε αγόρι μου. Τις ομάδες που έχει νικήσει είναι δικές του. Ανοίγουν τα πόδια. Η Λαμία έπαιξε με μείον 11 προχτές. Καλά, σίγουρα αυτό. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ξεπούλησε και ο Σαββίδης όλους τους καλούς παίκτες που είχε, τους έδιωξε. Και θα διώξει το καλοκαίρι τον καλύτερο του παίκτη, τον Τζόλι. Κοίτα, τα λέμε όλα. Άκουσε με. Εγώ ξέρω, τον Πάκο δεν τον χωνεύω με τις μαλακές του. Ναι, το ξέρω. Περίμενε. Αλλά άμα ο Τσιόλης τώρα, όπως είναι ο Τσιμίκας, ούτε ο παίκτης Ολυμπιακού, έχει αξία και τον δώσουν, δεν είναι κακό το παιδί να πάει, να πάρει και λεφτά η ομάδα. Να τα λέμε όλα. Αλλά 15 δεν θα πάρει από τον Τσιμίκα, όπως πήρε ο Ολυμπιακός από τον Τσιμίκα, μην πω και άλλα ονόματα, ναι. Μανολάς και τα λοιπά. Κάνα εφταράκι, άμα του τα δώσουν να το πάρει, να τον δώσουν τον παίχτη. Δεν είναι για παραπάνω, μην τρελαθούμε. Ναι, εντάξει, απλά, εντάξει, όσο να είναι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλούς Έλληνες, αλλά έβγαλε και ο ΠΑΟΚ 2-3 τώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, και ο Πέλκας που πήγε στη Φενέρ, δεν έπρεπε να τον Πέλκας διώξει πήγε, ο ΠΑΟΚ. Άκουσε με, ρε φίλε, κάτω να πήγαινε στον Ηρακλή ο Πέλκας, παρά στον... Πού πήγε, ρε φίλε, ποια Φενέρ στην Τουρκία πήγε μόνο. Μπορεί να κάνει παίξεις Έλληνα στην Τουρκία καριέρα. Δεν είναι Ευρώπη η Τουρκία, ρε φίλε. Και είναι ένας μισητός λαός, μια μισητή χώρα. Πήγαινε ρε παιδί μου Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία. Στους Τούρκους πήγε. Τι να πω, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ρε αγόρι μου, εγώ το είμαι λίγο με αυτά. Άκουσε με. Δεν είναι ευρωπαϊκή ομάδα η Τουρκία. Δεν είναι Ευρώπη η Τουρκία. Για πολλά και διάφορα. Εντάξει, και ένα παίχτη. Διαπρέπουν οι Έλληνες. Δηλαδή το. Άκουσε με. Πήγε ο Τσιμίκα στη Λίβερπουλ και μου λέει ότι πήγε στη Φενέρ. Ποια Φενέρ? Δεν τους συγκρίνω τους δύο παίκτες προφανώς ότι... Όχι, για τις ομάδες του λέω. Ο ένας πήγε στην πρώτη ή δεύτερη ομάδα της Αγγλίας. Μαζί με τη United, αυτές οι δύο είναι. Και ο άλλος πήγε στη Φενέρ. Μας πήγαινε στη... Ρε παιδί, μας πήγαινε στη Καβούγιασπορ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ναι, εντάξει. Ποια Φενέρ, ρε φίλε. Ποια Φενέρ, ρε φίλε. Η Τρίπολη την έχει τη Φενέρ. Μιλάμε για Τρίπολη. Μιλάμε για πολλά πράγματα γύρω από την Τρίπολη. Έχουμε κερδίσει και την Μπεσίκτας. Ορίστε ρε φίλε. Ποια Φενέρ, ρε φίλε. Λοιπόν, να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλή συνέχεια, γεια. Εντάξει, παιδιά, είμαι και λίγο, μπορώ να πω, υπερβολικός με τους τρόπους, δεν τους χωνεύω τόσο ή άλλως έτσι, αλλά μην μου το παίζουν τώρα ότι έχουν και ομάδες. Μια χούντα είναι και τότε που πήγανε καλά στην Ευρώπη, πότε πήγαν, δεν θυμάμαι, εκεί τριγύρω 16η Champions League μέχρι ένα γύρο άμα περνάγανε. Δεν θυμάμαι, δεν ήταν και τίποτα. Ήταν χούντα. Λεφτά, ξέρετε στη χούντα πώς πάνε τα λεφτά. Θυμηθείτε το 70.
Όταν θέλουν να σπρώξουν μια ομάδα για να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτή την ομάδα. Άσε το. Λοιπόν, εμπρός. Λατάκι. Ναι. Γιώργος, Γιώργος. Τι είσαι? Γιώργος, Γιώργος. Ο Γιώργος είσαι? Ναι. Ωραία. Ομάδα. Από Χαλάνδρη. Ολυμπιακός φίλε, πάντα. Μπράβο. Για πες. Ήθελα να σε ευχηθώ ότι να είσαι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Και με πολλές νίκες ο Ολυμπιακός φέτος. Μπράβο ρε παιχταρά μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλό βράδυ. Και την καλό ομάδα βράδυ, φίλε μου. Και την ομάδα μας βέβαια. Εμπρός. Τι να μου πούνε τώρα. Να δώσω συγχαρητήρια και στο διαιτητή ρε παιδιά, το Σιδηρόπουλο, ξέχασα. Μπράβο ρε παίκτης του Άρη, η κλωτσά πήγαινε σύννεφο, εντάξει. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, όχι, περιμένετε, έτσι θέλω να παίζετε, αλλά όχι ψυχρό. Να παίζετε δυνατά πάνω στη φάση, ναι, μαζί σας είμαι. Όχι τώρα, κλωτσά και ο διαιτητής δεν έριξε τίποτα. Εμπρός. Ελαδάκη, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Πότε θα αφήσει το παγκόσμιο να μιλήσει? Ποτέ ρε φίλε. Μα γιατί, πιστεύω ότι έχει αντικειμενικά στοιχεία να δώσει. Εντάξει, αγόρι μου, καλό βράδυ. Πήγαινε να σας δώσει εσένα τα αντικειμενικά στοιχεία. Εμπρός. Εδώ σου βγάζουν γλώσσα. Το να με βρήσει ένας δεν τρέχει τίποτα. Δεν θα του πω μην ξαναπάρεις. Κι εγώ έχω βρήσει. Αλλά να μου λέει ψέματα δεν το δέχομαι. Και όταν λέμε ψέματα, όχι για τον εαυτό μου, για την ομάδα μου. Για αυτή τη μεγάλη ομάδα που μου λέει παγκόσμιο. Τι παγκόσμιο. Παγκόσμιο μαλάκα. Τα λέμε όλα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Είμαι ο World Champion Exist. Τι κάνεις? Τι είσαι, ο παγκόσμιο είσαι, άλλαξε το όνομα. Άσε ρε παγκόσμιο. Πώς το είπες, τι είπε, πώς το είπε. Ρε μάθε ελληνικά, ρε. Ρε μάθε ελληνικά που θα πεις και World, τι που στο διάλογο το πες. Εμπρός. Μια χαρά είμαι. Μην νοιάζεστε για την υγεία μου. Κοιτάξτε τη δικιά σας και μια και είπα για υγεία. Μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, παιδιά. Μακάρι να μην αρρωστήσει κανένας άλλος Έλληνας. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να πάμε γήπεδα, να πάμε αυτά που είχαμε πριν. Εμπρός. Ναι. Λοιπόν, 16 Ολυμπιακός χωρίς το φετινό, 17. 2000 με 2020. 18 έχει η Σέριφ. Ποια η Μολδαβία, έλα. Αυτή πρέπει να παίζει μόνη της. Εμπρός. Και το Γιβλαντάρ, πώς, τι διέλω, έχω. Αλλά κι άλλη μια ομάδα που μου έκανε εντύπωση. Είναι μια άλλη ομάδα που τη λένε... Πώς τη λένε, ρε γαμώτο, την είπαμε πριν. Από... Θα τη θυμηθώ. Εμπρός. Από Νικαράγουα. Ρε παιδιά, και στην... εκεί στη Νικαράγουα παίζουνε μπαλά. Μακάρι. Γιατί εκεί πέρα σκοτώνουν ένας τον άλλον. Μακάρι να ασχοληθεί με την μπαλά. Εμπρός. Από... Ναι. Αλλά πάτη. Εδώ είμαι. Έλα, Τάκη. Έλα, ρε, λέγε. Πες, για να γελάσουμε, λέγε. Δεν ξέρω. Θα μιλήσεις. Μου λέγε προχτές ένας. Ήταν να έρθει από τη Λιβαδιά ένας φίλος. Έμπλεξα στα χιόνια, πολύ μποτιλιάρισμα. Στην Εθνική Οδό. Την περάσμενη εβδομάδα. Και του λέω, πού το είδες το μποτιλιάρισμα, ρε φίλε. Είναι μποτιλιάρισμα αυτό με τα χιόνια που έδειξαν κάποια κανάλια. Αυτό, για όποιος θυμούνται, για όποιος θυμούνται, μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό είχε καθημερινά επί Αντρέα Παπανδρέου το βράδυ για τα μπουζούκια. Τέτοιο μποτιλιάρισμα έχει και πιο πολύ. Και μου λέτε μποτιλιάρισμα αυτό με τα χιόνια. Το 82, το 83, για θυμηθείτε. Η ουρά τελείωνε. Ποιο σχηματάρι, πιο κάτω ακόμα. Κοντά στην Αυλώνα. Ακόμα πιο κάτω. Μποτιλιάρισμα. Πέμπτη βράδυ.
για μπουζούκια. Το 82, θυμηθείτε. Ποιο ποτηλιάσμα, επειδή έχει χιόνισε λιγάκι, είναι ποτηλιάσμα αυτό. Για θυμηθείτε τι σας λέω. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Από Σέρες Μάριο. Από Σέρες πάνω. Μάριος, Μάριος, Μάριος. Από Σέρες είπες. Μάριος, Μάριος, ναι. Πάνω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει και Σέρες κάτω. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι. Το όνομά σου. Λοιπόν, Δημήτρης, Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ήθελα να πω δύο πράγματα, Τάκη μου, καλησπέρα. Γεια σου. Στην αρχή είπες ότι παίζετε με τη Φέγενον, λάθος μεγάλου. Είπα Φέγενον εγώ. Ναι, ναι, εσύ έτσι είπες. Είπα έτσι εγώ. Ναι, ναι. Κατά λάθος, ναι, εντάξει ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δεν κάνεις λάθη εσύ. Θα μιλήσεις. Το έκλεισες. Ρε φίλε, εντάξει, έκανα λάθος. Φέγενον είπα. Να σκεφτείτε πόσο την υπολογίζω. Ναι, τώρα κατάλαβα γιατί έκανα λάθος. Εμπρός. Ακούς. Πάντως, στον Άγιαξ της Ηπείρου... Κατάλαβες τι εννοούσα. Για λέγε εσύ. Έλα, Τάκη, φίλε μου. Βίλεμ. Μ' ακούς. Όνομα. Τι είπε. Σταύρος, Σταύρος. Σταύρος, ναι. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός φέτος είναι πολύ καλός, είναι καλύτερος από μένα, το παραδέχομαι. Μπράβο, φιλαράκο, να είσαι καλά, αγόρι μου. Μετράμε. Εντάξει, ρε. Φτάνει μέχρι εκεί. Μόνο που παραδέχτηκες και μετά έβρισες, φτάνει. Έτσι, αργά ή γρήγορα να με θυμηθείτε. Θα ανέβετε στην Ακρόπολη και θα φωνάξετε για όλα τα χρόνια ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι θέμα χρόνου. Εμπρός. Ναι. Σκέψου πόσο το υπολογίζω, ε. Αντί να πω Αιτχόβεν, είπα Φέγελο. Πώς δεν είπα Βίτεσε. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Έχω καιρό να πάρω. Γιάννης από Κατερίνη ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Γεια, λέγε, ρε Γιάννη. Αρχικά, Τάκη, μπράβο για την νίκη επί της Αιτχόβεν. Μπράβο για την νίκη, γιατί φέρνετε και βαθμούς σε εμάς τα εκεί που τους χρειαζόμαστε για να παίξουμε του χρόνου και του μεθεχρόνου. Για να βγει και άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Του χρόνου θα βγει πέμπτη ομάδα αν ο Ολυμπιακός πάει στους 16. Εννοείται. Και ο δεύτερος θα πάει Champions League, σωστά. Το δεύτερο. Ο δεύτερος θα πάει Champions League. Όχι, νομίζω θα είναι άλλη μια ομάδα στο UEFA. Δεν το ξέρω καλά. Μακάρι να είναι αυτό, μακάρι. Τώρα τα εκεί βγήκε και ένα καινούριο, αν το είδες. Τι καινούριο. Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Ψάξτε το. Τι λέγεται, το Carnation. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, Τάκη, πάμε τώρα στα δικά μας. Αρχικά αύριο με τη νίκη. Αλλά εντάξει, Τάκη, ένα γκολ θέλετε. Για να σου πω, ρε φίλε, θες αλήθεια να νικήσει ο Ολυμπιακός. Αύριο. Ναι. Εννοείται. Κάντε ο Σταύρος. Τον έκανα. Ορκίζεσαι. Ναι. Σότι, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, άρα γλυκές ψέματα. Άντε για! Άρα για λες ψέματα. Άρα για λες ψέματα. Άρα για λες ψέματα. Και είχα αρχίσει να σε εκτιμώ λιγάκι. Έχετε τσακωθεί με την αλήθεια που θα μου πεις ναι. Ναι, για δύο λεπτά να μου πεις ναι που μιλάμε. Μετά θα καταργέσαι. Δεν υπάρχει οπαδός άλλης ομάδος και πρώτος εγώ. Όπου παίζει ελληνική ομάδα θέλω να χάνει. Είναι οπαδικό. Έτσι δεν είναι τι να νικήσει ο ΠΑΟ και η άλλη ομάδα δεν με αναφέρω και να πανηγυρίζω. Να σας πω, θα το πιστέψετε. Δεν νομίζω. Εγώ λέω αλήθεια. Παρακαλάω να χάνει. Έτσι είστε κι εσείς. Μη μου πει κανείς εγώ είμαι φιλάθλος. Κανείς φιλάθλος δεν υπάρχει. Κανείς. Όταν φοράει άλλα χρώματα φανέλας και παίζουμε στην Ελλάδα αντίπαλοι, άστο, μην το παίζετε με ένα πιο θέμα Έλληνας, να πάνε καλά ελληνικές ομάδες. Κανείς ρε, δεν το θέλει. Κανείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρακαλάτε όλοι αύριο, ούτε ένας. Στα 3,5 εκατομμύρια, πώς είστε και οι τρεις μαζί, γιατί εγώ είμαι 6,5. Ούτε ένας.
Παρακαλώ, ούτε ένας, ό,τι σας λέω. Με το χέρι στην καρδιά να το λέει το ναι, ναι. Όχι, ναι, ας περάσει, που και αυτό είναι υποκρισία. Εμπρός. Καλησπέρα, καβλιάρι μου. Πας Γιάννενα. Τι είπε. Τι πας Γιάννενα. Με τον Παναθηναϊκό παίζεις. Εμπρός. Να μου πείτε εμένα, ναι. Έλα, Τακί. Εδώ είμαι. Λέγε ρε φίλε. Καλό βράδυ, αγόρι μας. Σε μικρός, θα μπεις και φίλε. Τα πίναμε μαζί ποτέ και μου γίνανε και φιλαράκια. Είσαι μικρός. Εμπρός. Ναι. Εμπρός. Ακουτάκι, κάτσε καλά. Τι είσαι εσύ, ρε. Ρε, πήγαινε αύριο, ανοίγουν αύριο τα σχολεία. Ναι, ανοίγουν. Τα νήπια, ρε, δεν πάνε. Α, μεγάλος είναι. Πόσο ήταν. Εμπρός. Εφτά. Ρε, πήγαινε, πες, να η Λόλα, ήρθε η Λόλα, πώς το λέγανε. Να ένα μήλο, να ένα πορτοκάλι. Λόλα, θες μήλο. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Κώστας από Γιάννενα. Μάλιστα. Ολυμπιακός. Ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο εδώ και μία εβδομάδα, Τάκη μου. Επιτέλους βγήκα. Άντε, σε πήρα ρε, γιατί είσαι το γούρι για το αυριανό μάτς. Α, μου είχες πάρει και το προηγούμενο παιχνίδι. Όχι, σε έπαιρνα τηλέφωνο μία εβδομάδα, αλλά δεν κατάφερα να μπω στη γραμμή. Ναι. Και λέω θα τον πάρω σήμερα για γούρι για αύριο. Ναι, εσύ το θεωρείς γούρι, μήπως έπρεπε να μην με πιάσει και σήμερα, τώρα με βάζεις σε σκέψη. Όχι, γούρι, γούρι. Κανονικό γούρι. Δηλαδή την περασμένη Πέμπτη έπαιρνες. Ναι, ναι, κανονικά. Και δεν μιλήσαμε. Κατάφερα. Συγγνώμη. Και δεν μιλήσαμε την περασμένη Πέμπτη, ε. Όχι, όχι, όχι. Και μιλάμε σήμερα, ε. Ναι. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Δεν είναι γούρι αυτό. Την περασμένη Τετάρτη, όχι Πέμπτη, δεν είναι γούρι. Άσε τα γούρια να τα ξέρω εγώ καλύτερα. Θα με πάρει στην Παρασκευή, φιλαράκο, συγγνώμη που... Αλλά, ναι, υπάρχει μια... Εμπρός. Όχι, παιδιά. Εμπρός. Εγώ, περασμένη Τετάρτη, έφαγα τα ίδια, το ίδιο φαγητό, το ίδιο έφαγα και σήμερα. Η ίδια ρούχα, πήγα από τους ίδιους δρόμους. Άσε, τι να σας λέω. Εμπρός. Ναι. Για πάμε. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Ιωαννίδη μια φορά, ρε παιδιά, στο ΣΕΦ. Παίζαμε ένα παιχνίδι. Ναι, στους τελικούς με τον Βάζελο. Και ήταν ένας δικός μου, όχι φίλος, γνωστός. Και εκεί που έκανε προθέρμανση ο Ολυμπιακός, όπως ήμουν εγώ πίσω από τον πάγκο εκεί, ήταν και αυτός, του λέει, Γιάννα ρε. Καλή επιτυχία, κάνε κάτι, εντάξει, τι είπε. Μην πεις ποτέ του Γιάννη, του Ιωαννίδη τότε, καλή επιτυχία πριν το παιχνίδι. Εμπρός. Ταγί, καλησπέρα. Γεια. Σπύρος από Καβάλα. Ο Θήμιος. Ναι, Παναθηναϊκός. Πανσεραϊκός. Παναθηναϊκός. Τι είπες, πα. Παναθηναϊκός. Πες το ρε, φίλε. Σε βλέπω πάρα πολλά χρόνια την εκπομπή. Και το μυαλό σου είναι, τα μυαλά σου είναι καλά που με έβλεψες τόσα χρόνια, είναι... Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν σου έχω κάνει κακό πουθενά, ε. Όχι. Ναι. Σε πήρα τώρα για μία παρέμβαση, αν μου επιτρέπεις. Παρέμβαση, δηλαδή... Ναι. Ναι. Πριν που μιλούσες με ένα παιδί... Που... Με τι παιδί? Σύντου, μακάρι, ένα παγουσίες νομίζω, που σύντου, μακάρι να κερδίσετε. Ναι. Εσύ Τάκη κι εγώ αύριο Ολυμπιακός θα είμαι, τι θα είμαι. Τι είσαι, με Ολυμπιακός. Αύριο. Ναι. Με την ελληνική ομάδα θα είμαι. Άσο, είσαι Παναθηναϊκός, δεν είσαι. Βεβαίως. Και παίζει η ελληνική ομάδα, δηλαδή αύριο Ολυμπιακός παίζει με το εθνόσημο και με τα χρώματα της Ελλάδος, ε. Προφανώς, έτσι παίζει. Δηλαδή ρε φιλαράκο, κάτσε ένα λεπτό αγόρι μου. Ο παδός της Μπαρτσελώνα εύχεται στη Ρεάλ να πάει να πάρει το Champions League. Απάντησε. Έφυγε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για άλλο επίπεδο.
Α, τι είναι άλλο, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ο, ο παδός της Λεβάντε δεν μπορεί να έρχεται στη Ρεάλ να πάρει τη θέση. Όχι, ρε φιλαράκο. Όχι. Δεν είναι τσαρτάκι. Α, άκουσε, είπες ο παδός της Λεβάντε. Αυτός ναι. που μίλαγα ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ο παδός της Λαμίας. Κάτσε τώρα, ο ΠΑΟΚ τι είναι, ρε. Η ομάδα που δεν έχει πει. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η πέμπτη, χώρα, η πέμπτη η ομάδα στην Ελλάδα, εντάξει. Αλλά δεν είναι και ο παδός της... Ο παδός που δεν έχει πει στο Champions League είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι ρε αγόρι μου, συμφωνώ, αλλά δεν είναι και ο παδός του Εργοτέλη. Πώς να σου το πω. Τέλος πάντων, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, για πες. Είμαστε με την ελληνική ομάδα, τέλος. Είναι νόμος απαράβατος για ένα υγιή φιλαθλό. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ το δέχομαι, τότε δεν είμαι τόσο Έλληνας όπως είσαι εσύ. Όχι, όχι, είσαι πολύ. Είσαι πολύ φανατικός Έλληνας. Δεν, παιδιά, δεν το δέχομαι εγώ ότι υπάρχει ο παδός άλλης ομάδος και εύχεται στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα σου θυμίσω κάτι. Πες με. Μαυροκουκουλάκης, ο δικός σου, τον ξέρεις. Τώρα με πας πολύ παλιά, όχι, δεν έχουμε. Παλιά είναι, ήταν παράγοντας Παναθηναϊκού. Ναι. Την δεκαετία του 70-80, δεν θυμάμαι. 80. Ναι. Ξέρεις τι είχε πει ο παράγοντας, αυτός ο μεγάλος παράγοντας Παναθηναϊκού. Να πέσει το αεροπλάνο με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ζωή αυτός ο κύριος. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ. Αλλά μπες μέσα, χτύπα, Μάνος Μαυροκουκουλάκης λέγεται, θα το δεις. Και μπες να διαβάσεις. Είναι ακραία τώρα, θα το ψάξω, λέω. Φίλε, δεν σου λέω ψέματα, εγώ δεν λέω ψέματα. Να το, σε βάλω να το ψάξεις. Καταρχήν, έχουν και άλλοι. Δεν γίνεται, δεν λέω ψέματα. Είπε ο άνθρωπος αυτός και δεν τον έκραξε κανείς τότε. Παρά μόνο οι Ολυμπιακοί. Να πέσει τώρα που πάει ο Ολυμπιακός να παίξει, δεν θυμάμαι ποιον αγώνα πηγαίναμε να παίξουμε. Θα το θυμηθώ. Είπε να πέσει το αεροπλάνο. Δεν λέγεται ρε φίλε. Δεν φίλε, δεν λέγεται. Εγώ δεν χωνεύω τον Παναθηναϊκό, ούτε την έχω τον Παύλο. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Έχουν εννοείται κάποια όρια. Την υγεία μας να έχουμε γυρί να είμαστε και να μαλώνουμε. Τέλος πάντων, εσύ λες ότι ο παδός του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού Τσάκ εύχονται κάποιοι τέλος πάντων να νικήσει ο Ολυμπιακός. Ελληνική ομάδα, προφανώς. Εντάξει, καλά, εσύ ομάδα, το εντάξει. Εσύ δηλαδή βλέπεις τον δηλαδή, Ολυμπιακό τώρα που θα νικήσει αύριο, εσύ θα χαρίσει την ελληνική ομάδα, ε. Ρε, τι να σου πω, την προηγούμενη Πέμπτη ήμασταν ναι. πέντε άτομα σε ένα σπίτι. Ναι. Δύο Παναθηναϊκοί, τρεις Παναθηναϊκοί, δύο Αριανοί και πανηγύριζαν από τον Ολυμπιακό. Τι να σου πω, ψέματα. Να σου πω, ρε φίλε, πώς αντέχετε αυτό και βλέπετε τον Ολυμπιακό. Την δικιά σου ομάδα. Μια ομάδα έχουμε στην Ευρώπη. Άλλο λέω, ρε παιδί, την δικιά σου ομάδα στην Ευρώπη έχει 5 χρόνια, 6, ε. Ναι, εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων, φίλε, μπορεί. Να, όχι να, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, Τάκη, τον Αύγουστο ναι. σε ρωτάει ένας φιλαθλός. Ναι. Αύριο παίζει ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, τι υποστηρίζεις και λες δεν με νιάζει. Ναι. Παιδί μου, τι θα είμαι με την Τουρκία, θα άκουσε είμαστε. Άκουσε με. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, θέλω να χάσει. Όταν με ρώτησε εκείνος με τουρκική ομάδα, επειδή τους μισώ, είπα δεν με νοιάζει. Δεν είπα να χάσει. Επειδή είχε αντίπαλο τους Τούρκους. Ναι. Αν έπαιζε αύριο με όποια ομάδα στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, θα με ρώταγε εσύ, δεν γίνεται ρε παιδιά. Τώρα γιατί, κοίτας, δεν μου βγήκε ούτε να πω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τους Τούρκους. Είπα δεν με νοιάζει. Σε άλλη ομάδα δεν γίνεται ρε παιδιά. Κάποτε πρέπει να λέμε όλοι μας την αλήθεια. Αργά ή γρήγορα όποιος πει ψέματα, βγαίνει η αλήθεια πάντα μπροστά. Πάντα βγαίνει, βέβαια. Λοιπόν, φιλαράκο, είσαι καλός ο παδός του Παναθηναϊκού. Μιλήσαμε. Εύχομαι να έχεις υγεία εσύ και η οικογένειά σου. Η ομάδα σου να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Υγεία. Και καλή επιτυχία, αύριο πρόκριση. Πρόκριση. Μπράβο. Ευχαριστώ, φιλαράκο. Και εγώ εύχομαι η ομάδα σου να πάει από το κακό στο χειρότερο. Αλλά εσύ και η οικογένειά σου στο καλύτερο. Εμπρός. Πώς θα γίνει το άλλο. Εμπρός. Να, κάτσε το. Αφήστε τα ρε παιδιά αυτά. Παίζει, έχω πάει στο Μιλάνο 3-4 φορές. Έχω ρωτήσει και τις Μίλανο παδό και τις Ίντερ. Ούτε ο ένας δεν ακούσει για τον άλλον, ούτε ο άλλος για τον άλλον. Σκέψω όταν τους ρώτησα, έναν της Μίλαν, με ένα φίλο μου Ιταλό που ήξερε να μιλάει, Ιταλικά, χειρότερα από αυτό που είχε πει ο Μαυροκουκουλάκης. Να αφανιστούν από τη γη.
Είχε πει ο παδός της Μίλαν για τους οπαδούς της Ίντερ. Να αφανιστούν. Δεν υπάρχει αυτό. Αφήστε τα παιδιά. Έτσι είναι. Άλλο η Ελλάδα, άλλο οι ομάδες. Δηλαδή, Μπόκα Τζούνιορ και οι άλλοι, πώς λένε, River Plate, τι εύχονται να κατακτήσουν. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε, παιδιά. Αφήστε τα εδώ τα... Εδώ ο άλλος έχει αυτοκίνητο και ο γείτονάς του παρακαλάει να καεί το αυτοκίνητο. Θα παρακαλέσει η ομάδα... Παιδιά, να λέμε αλήθειες. Εμπρός. Καλησπέρα, μορφάντρα μου. Καλό βράδυ. Εσύ ποτέ δεν θα μιλήσεις, το έχω πει. Παγκόσμιος είσαι. Ποτέ. 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 Πρόσβαλες και έθιξες με ψέματα την ομάδα μου στο πρώτο τηλέφωνο, τελείωσες. Εμπρός. Να λέμε αλήθεια. Εμπρός. Καλησπέρα, μορφά. Ναι, εσύ άνοιξε κι άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν, η ομάδα που λέγεται από το Γιβλαντάρ με 17 τίτλους... Έστε διότι. Λέγεται Νίκο. Και η Νικαράγουα έχει μια ομάδα με 17 κι αυτή. Εμπρός. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα που λέγεται από το... Εσύ πιο δυνατά βάλτε. Φιλαράκο, άμα δεν χαμηλώσεις τον ήχο, δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Μενέλαος. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο Μενέλαος... Εμπρός. Ναι. Έλα. Έλα, Τακί. Εδώ είμαι. Μ' ακούς, ρε, Τακί. Τι είσαι? Τακί. Ο Καψούρης. Ρε, Τακί. Τι λέει, μωρέ. Καλά είσαι, Τακί. Το όνομά σου. Αλήθεια, μια και είπα Καψούρης. Πού είναι εκείνος? Θα φτιάξεις, ρε φιλαράκο, τώρα με τη Μαρία και μας χέχασες. Τόσο καιρό που τα είχατε χαλάσει... Έπαιρνες και βάζες το... πώς το λένε... το Διονυσίου. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Γιάννης από Κατερίνη ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τάκη, σχετικά με αυτό που είπα πριν... Φιλαράκο. Τάκη, δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Όχι, γιατί, όχι, όχι, περίμενε. Ναι. Είπαμε να λέμε αλήθειες. Ναι. Και δεν λες αλήθεια. Γιατί, ρε, και μου είπες, δηλαδή, ο όρκος σου εσένα, όταν σου λένε είναι ο ΠΑΟΚ. Φιλαράκο, γυάλι, άκουσε με. Είσαι από τους καλούς, μιλάμε όσους έχεις πάρει ομιλητές, είσαι καλός. Κάνε μου τη χάρη μου, είσαι στα νεύρα πριν. Δηλαδή, σε ρωτάει κάποιος και λες, ορκίζομαι στον ΠΑΟΚ. Τι λέτε, ρε. Όχι, ρε. Καλό βράδυ. Εμπρός. Είμαι στον αέρα. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Πόρε, πόσες ώρες μείνανε? 21 και κάτι. Ωραία, φίλε μου. Πόσο κάνει, ρε παιδιά, 20... Για να μετρήσουμε τις ώρες, θέλετε. Εμπρός. 21 ώρες... 20 μέρες... ώρες. Πόσα λεπτά. Επί 60. Κάντε ένα, ρε φίλε. Εμπρός. Τάκη, καλησπέρα, Νικηφόρος Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε γίγαντα. Θρύλος Θεός Ολυμπιακός, προχωράμε. Ναι. Και παίζουμε στον επόμενο γύρο με αυτούς που αύριο παίζουν στο γήπεδό μας. Και τους γαμάμε. Ναι, ρε φίλε μου, έτσι. Με έναν από τους δύο, μάλλον τον γηπεδούχο, τον αυριανό, τον τυπικό, τον άτυπο. Ναι. Επειδή στην εκπομπή ακούγονται αλήθειες. Εγώ ένα λεπτό, ξέρεις ποιο θέλω εγώ να ακτηρωθώ για να πάρω εκδίκηση. Τη Γρανάδα. Να τους γαμίσουμε. Γιατί τόλμησε και απέκλεισε αυτή την ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Τη Γρανάδα θέλω. Τη Βυσσινάδα. Α, ναι. Βυσσινάδα, ναι. Βυσσινάδα, για τα ρημάρι. Ναι, 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 φίλε, για λέγε. Θα σε φτιάξω λίγο. Κάτι άλλο θες να πεις, για λέγε.
επειδή ακούγονται μόνο αλήθειες από τους Ολυμπιακούς ναι. στην εκπομπή της αλήθειας, στη δημοκρατική εκπομπή, θέλω να μου επιτρέψεις ναι. να υποκληθώ στο μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή 97χρονο που δώρησε όλη την ακίνητη περιουσία του στις ένοπλες δυνάμεις ναι, και απέδειξε την αγάπη του για την Ελλάδα. Ναι, είναι η είδηση που μετά τον Ολυμπιακό που μας ενδιαφέρει, που είναι τα αθλητικά, ναι. η πιο σημαντική. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, ναι, που ακούστηκε ναι, αυτό. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν θα πω το όνομά του, γιατί δεν πρέπει... Όχι, το είπαν στις ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα, φίλε. Το είπαν στις ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα. Λέγεται Ιωάννης Τσούνης, είναι 17χρονών άνθρωπος. Μα χάρισε την περιουσία του στην Ελλάδα και δεν κλείνες τώρα. Και άλλοι την κλέβουν την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Θρύλος αύριο θα πάρει την πρόκριση και ναι. πάμε δυνατά. Να σε καλά. Έγινε, φίλε μου. Να σε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και θα τα πούμε. Γεια σου, ρε Γίγαντα. Πολύ καλός ομιλητής Ολυμπιακός. Παιδιά, επειδή με ρωτάτε για κάποιο πράγμα που έχει γίνει εδώ τις τελευταίες μέρες, θέλετε τη γνώμη μου. Ωραία. Όποιος απλώνει χέρι σε μικρή ηλικία, 10, 11 χρόνο, 9, 8, 12, όχι να του κόβετε το χέρι, που μου λέτε εσείς. Εγώ θέλω να επανέλθει ο νόμος της κρεμάλας. Και θα δούμε άμα θα βγουν και άλλοι τέτοιοι. Δεν ξέρω για τον άνθρωπο, επειδή με ρωτήσατε. Είναι, ωραία. Τι χέρι να του κόψουν και τι ισόβια. Κρεμάλα. Και για αυτό το πράγμα και για ένα άλλο θα σας πω. Και αυτός που είναι προδότης του έθνους. Και για αυτόν κρεμάλα. Τέλος η κουβέντα. Εμπρός. Καλησπέρα, Δάγκη. Γεια. Είμαι ο Βουρβούλης από το TikTok. Γεια σου, φιλαράκο. Εμπρός. Τη γνώμη μου για τον Καραμπέτσο σας την είπα την περασμένη εβδομάδα, μην με ρωτάτε τα ίδια. Είναι χασάπης ο άνθρωπος. Έτσι, δεν παίζει αυτό που κάνει. Εξυπηρετεί συμφέροντα ή ομάδων ή άλλων ομάδων ή την κυβέρνηση. Ένα από τα δύο. Αυτό που έχει κάνει. Οι περισσότερες αθλήτριες και του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων σπάσαν τα ποδάρια τους. Και να γίνουν καλά όλες. Εμπρός. Είναι... είναι χασάπης. Ναι, τι είπες. Ρε Ελένη, μου διοκλήσεις. Είσαι ο ποιητής. Καλό βράδυ. Ναι. Εξυπηρετεί συμφέροντα, ναι ρε παιδιά. Τι εξυπηρετεί. Ναι. Τάκη ο Τσουκαλάς. Έλα. Α, γεια σου. Καλό βράδυ, έλα μωρέ, έλα, άσε με τώρα ήσυχα. Εδώ έχουμε αύριο, αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε Ολλανδία και είμαστε... Τι ωραία θα ήταν εκεί τώρα. Εμπρός. Ναι. Για πάμε. Σας είπα τα παιχνίδια που έχει βάλει, έτσι. Παίζουμε το Βόλο τη Δευτέρα, Πέμπτη με τον Άρη. Κυριακή... Λάρισα. Και μετά πάλι Πέμπτη Ευρώπη. Εμπρός. Παίζει ο Νιβιλά, Καμαρά, λέω τώρα τους παίξεις του κέντρου, Μπουχαλάκης, ο Μπά και ο Σα πιστεύω, τα ακραία μπακτ είναι γνωστά, ο Σα αλίμονο, αν και τώρα τελευταία μου κάνει, εντάξει, όλοι οι παίκτες έχουν κάποια, θα επανέλθει, δηλαδή ήδη έχει επανέλθει, έκανε ένα λάθος δύο. Εκεί, είναι μεγάλος θεματοφύλακας. Λοιπόν, μπροστά θα είναι
Ο Ελαραμπή. Τι έχει να γίνει αύριο. Παιδιά, για σκεφτείτε τώρα. Για σκεφτείτε. Εγώ δεν σας λέω. Εγώ πιστεύω θα προκριθούμε και θα προκριθούμε. Την ώρα που αρχίζει ο αγώνας δεν παθαίνετε κάτι. Δηλαδή δεν έχετε ένα... Τι να πω, εμπρός. Θα σας πω τι νιώθω. Για πες. Ναι. Ποιος είναι. Ναι. Α, καλησπέρα Τάκη. Γεια. Είμαι ο Αντωνέλο Λάμας Μπερνάτη. Καλό από την Κάρη. Ωραίος. Εμπρός. Ναι. Αυτή την ομάδα, όσο παλιότερα την είχαμε νικήσει στο 2-0, δεν θυμάμαι. Εμπρός. Τι έγινε τώρα με τις γραμμές. Αλλά συνεχίζουμε στον 21ο αιώνα όσον αφορά τα πρωταθλήματα, αλλά να σας πω κάτι, δεν μου αρέσει έτσι με ένα αιώνα με αιώνα. Όταν μου λένε έχω πάρει 16 και ένα έφετος 17, εγώ έχω 46 ρε φίλε. Και μην πας στα 17. Όχι. Τα γράφουν έτσι, λένε. Ωραία. Είναι όμως ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά τα άλλα 30 που τα πήρα πιο πριν, βέβαια. Εμπρός. Ναι. Ναι. Απονάς Ολυμπιακός. Ποιος είσαι εσύ? Χρήστος Απονάς Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Χρήστο από την πανέμορφη Σάμμο. Τέλεια. Ναι. Ε? Απ' την άξο, Ταγί. Να απ' την άξο, ναι μωρέ. Διονύσα. Απ' την άξο, Ολυμπιακάρα. Ωραία, ναι. Ένα σου, πώς θα ακούσω έτσι που μιλάς ρε φίλε. Χαμήλωσε ρε φιλαράκο. Το έχω κλείσει. Το έχεις κλείσει. Ναι. Να πράγμα, έλα, πάμε. Και σηκώνω από άλλο. Με παίρνεις από άλλο. Εντάξει ρε φίλε, με έχεις και το έχεις κλείσει και πήρες από άλλο. Τι τραβώ. Ολυμπιακός, πάμε γερά. Όλοι οι ομαδάρες είναι έτοιμοι. Πάμε για το μεγάλο διπλό στην Ολλανδία. Ναι ρε, το όνομά σου δεν μου πες. Χρήστος. Γεια σου ρε Χριστάρα γίγαντα, από την Άξο. Από την Άξο, ναι. Ναι ρε εσύ. Ρε φίλε, τι πατάτες είναι αυτές που έχετε ρε φίλε. Τι να κάνουμε ρε Ταγί. Φοβερές. Και το τυρί φοβερό όλα αυτά. Είστε... Να είστε καλά. Να σου πω. Ναι. Εκεί είμαστε, έχω μάθει, είμαστε το πιο μεγάλο ποσοστό από άλλους, ε. Έτσι δεν είναι. Έχει ναι, εδώ, ναι. Έχει πολύ Ολυμπιακή. Τι πολύ ρε. Τρελή Ολυμπιακή. Η νύχτα με τη μέρα η διαφορά με την άλλη ομάδα. Ποια είναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Τι πολύ. Φίλε, χάρηκα πολύ που τα πάμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τάκη, θα σε ξαναπάρω άμα σε κάνω. Ναι, άμα είσαι γούρικος θα ξαναπάρεις. Ή αλλιώς. Να είσαι καλά. Πάμε για Ολυμπιακά, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Ναι ρε γίγαντα. Γεια σου Τάκη, καλό βράδυ. Επίσης, φιλαράκο. Και το άλλο, παντού θα προσκυνάτε τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, με έχει μάθει ιστορία του 1928-29-30 μέχρι το 2021. Έτσι λέει η ιστορία. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει αυτό το σήμα. Που λέγεται Ολυμπιακός. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Φίλε γερά και γάμα τα μούνια, φίλε μπορείς να προκριθείς. Ναι ρε γιγάντα, ωραίο σύνθημα. Μόνο Ολυμπιακός θα τους γαμίσουμε. Ναι ρε φίλε, το όνομά σου. Καλό βράδυ τάκα ρε, Βασίλης. Βασίλαρε, ναι ρε μπίλαρε. Να είσαι καλά φιλαράκο. Θρυλε μπορείς. Μπορεί, πω τι γίνεται. Ρε παιδιά, πότε θα πάμε γήπεδο, ρε παιδί. Πότε θα... Κάνανε ζήτημα χρόνου, μην νομίζετε. Τι διάλογο. Εδώ πήγαμε, πήγανε προχτές οι Αμερικάνοι πάλι με ελικόπτερα, με αεροπλάνα πάνω στη Σελήνη, που διάλογο πήγανε. Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε χιλιάδες εκατομμύρια
Να γίνει όλη η ανθρωπότητα καλά, μωρέ. Έλα, μωρέ. Εμπρός. Ναι, είμαι υπέρ της μάσκας, εσύ που με ρωτάς εδώ, διαβάζω. Τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να προφυλάσσεις τον ένας με τον άλλο. Εμπρός. Ακόμα πονάει το 2-1. Ναι, ρε φιλαράκο. Μια χαρά τα πες. Καλό βράδυ. Ωραίο, ωραίο. Μια χαρά. Ναι. Παιδιά, έχω να σας πω. Όχι, δεν το πω. Παρασκευή. Εμπρός. Στους 8 της Ευρώπης. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Καλό βράδυ. Το μπουρδέλο σου να κοιτάς. Άκουσε με. Μην κάνεις κι εσύ αυτό που κάνει. Όχι, η Λάρισα δίκαια το κάνει. Ένα πήρε, ένα λέει. Παίρνει ένα. Κάθε 100 χρόνια. Εδώ, κάθε μέρα. Κάθε μέρα εσένα, παγκόσμια εκτζή, σε γαμάει ο Ολυμπιακός. Σε όλα σου τα αθλήματα. Έχεις πάρει 7 τίτλους στον ερασιτέχνη. Και δεν ξέρω πόσα έχω. Και πρέπει να έχω τον Αϊστάνι δίπλα μου να μου κάνει πρόσθεση. Τι λες ρε βλάκα. Εδώ μωρή πουτάνα. Γιατί, να γιατί δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Γιατί είσαι ένας ήρωνας. Δεν θα μιλήσεις ποτέ. Ποτέ! Πιο εύκολα είναι να μιλήσεις με τον Ερντογάν, που έχετε και κάποια μακριά συγγένεια, παρά με μένα. Εμπρός. Διπλός στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ. Διπλός στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ. Έλα ρε Τσάπικο. Διπλός στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ. Διπλός στην Ολλανδία, θρυλολέ. Το έχεις για γουρί. Καλά. Το έχεις για γουρί αυτό. Ναι. Μπράβο. Συνέχισε. Πάμε. Αυτό είναι το τηλεφωνά μου σήμερα. Συνέχισε. Καλησπέρα μου, τα κάνει. Όχι, συνέχισε το σύνδημα. Πόσες φορές. Άκουσε με, 50 θέλω. Πάμε. Όχι, θέλω τώρα να κουράσω τον κόσμο. Ρε, άκουσε, δεν με κουράζει. Ρε, όποιος κουράζεται, πάμε, έλα, έλα, σε παρακαλώ τώρα, μην το χαλάς. Πάμε. Δίπλο στην Ολλανδία, θρυλολέ, ολέ. Δίπλο στην Ολλανδία, θρυλολέ. Μετράω εγώ, πάμε. Ολέ. Δίπλο στην Ολλανδία, θρυλολέ, ολέ. Διπλό στην Ολλανδία. Να δω τι Ολυμπιακός είναι. Ολέ. Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. 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 Ολέ. Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ, 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 ολέ. Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ, διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ, διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ναι, ρε μάγκα, πάμε! Στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ, διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ, διπλό στην Ολλανδία. Συνέχεια! Πάμε, πάμε, μην το διασταματάς! Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Ολέ, 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 διπλό στην Ολλανδία, ολέ, ολέ, διπλό στην Ολλανδία, ολέ, ολέ, διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ. Πάμε, πάμε! Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ, ολέ. 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 Διπλό στην Ολλανδία, θρυλολέ.
ρίζωσε. Πολύ. Δίπλα στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Δίπλα στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Δίπλα στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Πάρε, βέβαια, δίπλα στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. 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 Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Διπλό στην Ολλανδία. Τριολέ! Ολέ! Διπλό στην Ολλανδία! Πάμε! Τριολέ! 31, πάμε, έλα! Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Πολύ. Διπλό στην Ολλανδία, τριζλέ. Ολέ, διπλό στην Ολλανδία, τριπλολέ, ολέ. Μην το σταματάς ρε παιδί μου, δεν είναι... Εν είπα 50. 36 είμαστε, ποιο είναι 50 ρε. Ρε, δεν μετράω εδώ. Διπλό στην Ολλανδία, τριπλολέ, ολέ. 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 Διπλό στην Ολλανδία! Ολέ, ολέ, ολέ. Διπλό στην Ολλανδία, τριπλολέ, 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 ολέ. 50. Μπράβο ρε Μάρκο. 50. Μπράβο ρε γίγαντα. Μπράβο ρε γίγαντα. Καλό βράδυ παιχταρά μου. Καλό βράδυ τα καλέ. Παιχταρά μου. Καλό βράδυ. Εμπρός. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Τι ώρα είναι ρε φίλε. Τι παρά 10, ρε. Εμπρός. Ναι, γεια σου, Στάκη μου. Γεια. Γιάννης Ολυμπιακός. Μάλιστα. Παίρνω τηλέφωνο... γιατί είπες προηγουμένως μια κουβέντα η οποία με τσίγκλησε για να καλέσω όσον αφορά αυτό με το Λιχνάδι. Ναι, κοίτα, επειδή μιλάω μόνο για Ολυμπιακό, μία αναφορά έκανα εγώ. Εγώ. Όποιος ακουμπάει χέρι παιδικό, δεν θέλει κόψιμο. Θέλει κρέμασμα, φίλε. Θέλει εκτελεστικό απόσπασμα, φίλε. Φίλε, δεν... εγώ άκουσα με. Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα. Είπα τη γνώμη μου. Εσύ μπορεί να έχεις άλλη γνώμη. Δεν θέλω να την πούμε εδώ. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν εγώ. Είναι η γνώμη δικιά μου. Να, επηρέασα σένα και με πήρες τηλέφωνο. Κράτα τη γνώμη σου, φίλε, και παίρνω πίσω τη δικιά μου, σαν να μην είπα όχι, τίποτα. Μην πάρεις, για να τελειώνουμε. Εγώ μόνο για Ολυμπιακό θέλω να μιλάω. Αλλά το ξαναλέω. Όποιος ακουμπάει παιδικό, παιδί, ανήλικο, 5-6, εδώ έχουμε δει πατεράδες και βιάζουν τα παιδιά τους. Τι έτσι τους κάνουν αυτούς. Φυλακή, όχι ρε φίλε. Αυτό που είπες και είχε... εκτελεστικό απόσπασμα ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε, έτσι ακριβώς. Μα... μπράβο. Το άλλο, και όποιος είναι προδότης του έθνους, θέλει εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι βρε Τάκη, μα εγώ άλλο πράγμα πάνω να σου πω, ότι αυτό που λες το σωστό, το απόλυτα σωστό, και ξέρεις, άμα διαφωνούσα, θα σου το έλεγα. Και αν είναι δυνατόν φυσιολογικός άνθρωπος να διαφωνεί μαζί σου, αν είναι φυσιολογικός. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, Ρετάκη, ότι ό,τι λέμε, και εσύ και εγώ τα σωστά που μπορεί να λέμε, όσο επιλέγουμε αυτούς που νομοθετούν για μας και δεν νομοθετούμε εμείς, δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Εγώ δεν πάω να ψηφίζω, δεν και 20 χρόνια έχω να πάω. Και εγώ δεν ψηφίζω. Από γιατί το 87, να... τελευταία φορά Ανδρέα Παπανδρέου και τελείωσα. Οι άλλοι όλοι είναι για κλάματα. Αυτός ήταν ηγέτης. Και με τα καλά του και με τα κακά του. Καταρχήν δεν ψηφίζεις. Επιλέγεις αυτούς που ψηφίζουν τους νόμους. Βέβαια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μια φορά τα είχαμε μια γκόμενα από την Ελβετία και έπαιζε με το κινητό της. Λέω τι κάνεις εκεί. Μου λέει ένας αγρότης κατέβασε ένα νόμο. Άντε, λέω στην Ελβετία ψηφίζετε εσείς. Ναι, λέει, και επιλέγουμε αντιπροσώπους και άμα δεν εφαρμόσουν αυτό που λένε, σε ένα μήνα ανακαλούνται πίσω. Ναι. Όχι να βγαίνει Τσίπρα και να μην μου λες τίποτα για το μακεδονικό παράδειγμα, λέω το μακεδονικό. Ναι, ναι, ναι. Να το κάνεις που αν μου το έλεγες δεν θα παίρνεις την ψήφο σου. Ή να λέει, φίλε,
ή να λέει ζήτα συγγνώμη κάποια υπουργού. Κάτσε ένα λεπτό. Ή να λέει ζήτα συγγνώμη στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για αυτό το θέμα. Και δεν έχει πει συγγνώμη για 110 νεκρούς στο μάτι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το φίλε, δεν θέλω τέτοια κουβέντα, σε παρακαλώ. Και κλείνω, και κλείνω. Σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν θέλω, εγώ παιδιά. Εγώ δεν ξεχωρίζω τους Ολυμπιακούς τι κόμμα είναι, εγώ τους αγαπάω όλους. Αλλά εγώ, με ρώτησε ένας φίλος τώρα στην εκπομπή, εγώ δεν θέλω φυλακή ισόβια. Θέλω εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Τάκης είμαι. Ο άλλος μπορεί να θέλει άλλο. Δεν με νοιάζει. Κόψιμο των γενετικών οργάνων. Κόψιμο των γενετικών οργάνων, αυτό θέλω. Όχι, ρε φίλε. Εκτελεστικό απόσπασμα. Με μπαζούκας. Και για να το πάμε, το αλαφρύνουμε λίγο. Πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Πόσο βλέπεις το θρύλο αύριο? Τι να κάνω? Πόσο βλέπεις το ματσάκι μας αύριο? Κάνε και εσύ με φίλε. Φίλε, εγώ βλέπω, χωρίς να θέλω να σου μειώσω την αισιοδοξία, ναι, ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει, θεωρώ, ναι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο έχουμε στο μυαλό μας. Καλά φιλαράκο μου, να τα πούμε την Παρασκευή, άρα και θα περάσουμε. Εγώ και εγώ αυτό λέω, θα περάσουμε, αλλά εγώ λέω να νικήσουμε. Εσύ λες ισοπαλία, ξέρω εγώ, ε. Όχι, δεν λέω ισοπαλία, λέω ότι το μάτς δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, ρε άνθρωπέ μου, δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο. Άμα δεν ματώσεις τη φανέλα, άμα δεν υδρώσεις, άμα δεν τρέξεις χιλιόμετρα, κανένα απλά, παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Απλά το λέω αυτό ότι η Αϊτχόβεν, ναι, δηλαδή είναι, όπως την είδες και εσύ, είναι μια ομάδα, mm, η οποία μπορεί το ματσάκι να είναι 0-0 στο 60, ναι, και επειδή είναι πολύ επιθετική, να σε δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή η ομάδα πρέπει να είναι προσεκτική. Καλά, ο καθένας από εμάς, όπως είχαμε πριν ένα λεπτό, είχαμε μια γνώμη για ένα θέμα. Την είπαμε. Τώρα εγώ έχω άλλη γνώμη, άλλη σε. Κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετική γνώμη. Έχω φίλους που μου λένε ισοπαλία, έχω φίλους που θα βάλουμε τρία γκολ. Άκουσε με. Εγώ, το θέμα είναι να προκριθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι το δικό σου. Ωραία. Να σε καλά, φίλε. Μου, να σε καλά, να σε καλά και με την νίκη αύριο. Μακάρι, φιλαράκο μου, αυτό πάνω απ' όλα. Για εμάς τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και δεν θέλω να επανέλθω για το άλλο θέμα. Δεν θέλω να, με τη δικιά μου γνώμη, να συμφωνήσει κανένας. Δεν θέλω να παρασύρω κανέναν. Είναι η δικιά μου γνώμη. Εσύ έχεις τη δικιά σου. Εμπρός. Καλησπέρα από Εγάλεο. Γεια. Ολυμπιακός. Ναι, φίλε μου, όνομα. Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Πήρα να σας πω. Ναι. Λίγο να ησυχάσετε, γιατί ακούγεστε μέχρι εδώ πέρα, να πούμε. Τι να κάνει? Διάτικα. Ακούγεσαι μέχρι εδώ κάτω, ρε φίλε. Εντάξει, καλό βράδυ, ρε φιλαράκο. Κλείσε την τηλεόραση, μην ακούς. Τι να κάνω, ρε φίλε. Ακούω μέχρι εδώ κάτω. Άμα το κλείσεις, δεν θα ακούγομαι. Έτσι δεν είναι. Εμπρός. Μπράβο, φιλαράκο. Πάμε σ' άλλον. Ναι. Εμπρός. Παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή έχουν μείνει 20 ώρες, από εδώ και πέρα η συζήτηση δεν θα, δηλαδή δεν θα μπορώ να συζητήσω μαζί σας, γιατί να με βάλει και ο τελευταίος φίλος που μιλάγαμε για Ολυμπιακό. Ξέρετε τώρα, κάθε λεπτό που περνάει, πότε θα αρχίσει ο αγώνας, τι θα γίνει. Έτσι υπάρχει. Και αυτό το έχω εγώ και με το όποια και ομάδα να παίζουμε. Και με την πιο μικρή ομάδα, ας πούμε, το ποια θέλετε. Την Ελασσόνα, τον ΠΑΟΚ, όποια, δεν με νοιάζει. Ίδια είναι η Ελασσόνα και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό βράδυ. Εύχομαι υγεία σε όλους από το θέμα αυτό της αρρώστιας. Μην μου αρρωσταίνει κανείς. Να είμαστε εδώ, να τσακωνόμαστε για τις ομάδες τις δικές σας και για την ομάδα τη δικιά μου που αγαπάω. Καλό βράδυ.